Η συζήτηση γίνεται για το αν η κυβέρνηση αξιοποίησε και το ΕΣΠΑ για να ενισχύσει σε περίοδο πανδημίας το δημόσιο σύστημα υγείας, τις μεταφορές και τους άλλους πληττόμενους κλάδους. Ας δούμε όμως ποιο είναι το βασικό κριτήριο της διαχείρισης της πανδημίας στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες. Γιατί εδώ προβλήθηκε και αυτό το επιχείρημα. Είναι η προστασία της υγείας του λαού με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας τη διασπορά του ιού. Όχι. Αυτά τα κριτήρια έχουν πολύ κόστος και λίγο όφελος. Τα κριτήρια στη διαχείριση είναι ταξικά. Είναι αυτά που το χαρακτηρίζεται ρεαλιστικά. Αυτά που δεν διαταράσσουν την καπιταλιστική λειτουργία και ανάπτυξη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η σαρωτική εξάπλωση σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 45 εκατομμύρια κρούσματα, με 1.181.000 θανάτους, σχεδόν σε μισό χρόνο από το ξέσπασμά της, 700 σχεδόν στη χώρα μας, αποκαλύπτει τη γύμνια των δημόσιων συστημάτων υγείας, ακόμη και στα πιο ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στους τόπους κατοικίας εργασίας με εκατομμύρια θύματα. Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συναντιέται με τις όποιες επιμέρους διαφορές με τη στρατηγική των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η λογική του κόστους ωφέλους για το κεφάλαιο, τα κέρδη τους και το κράτος τους. Αυτό δεν επιτρέπει την ικανοποίηση των αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αυτό την εκθέτει στον όποιο κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή του. Η κυβέρνηση μπροστά στην αρνητική εξέλιξη για τη διασπορά του COVID προκλητικά κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη και τη βολική σύγκριση με τα άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν τα ίδια αδιέξοδα γιατί προτάσσουν τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι την προστασία της δημόσιας υγείας. Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από τα πολλά πακέτα διάσωσης και στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, των κλάδων που πλήττονται από τις αναταράξεις στην καπιταλιστική οικονομία. Εκτός από το πακέτο βέβαια των αντεργατικών μέτρων που υλοποιεί διαχρονικές αξιώσεις του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση λοιπόν αξιοποίησε την πανδημία και ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών επιδεινώνοντας παραπέρα τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Στο όνομα της πανδημίας, με τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου και όλο το νομοθετικό πλαίσιο, τσάκισε ακόμα παραπέρα τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, την ίδια τη θέση των εργαζομένων. Μετέφερε πακτολό χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα της διατήρησης των θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν διατηρήθηκαν, όπως προκύπτει από την τεράστια αύξηση της ανεργίας. Νομοθέτησε την γενικευμένη ευελιξία με ανατροπή του σταθερού ημερήσιου χρόνου, την τηλεργασία με τον ελεύθερο χρόνο να αξιοποιείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους όπως εκείνοι θέλουν. Συνεχίζει με το νομοθετικό έκτρωμα για τα εργασιακά που δόθηκε στη δημοσιότητα και στοχεύει να μετατρέψει όλη τη χώρα σε μια μεγάλη ειδική οικονομική ζώνη πλήρους ασυδοσίας του κεφαλαίου, απαγόρευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και φήμωσης κάθε φωνής που αγωνίζεται για τα εργατικά δικαιώματα. Αξιοποίησε την πανδημία όχι για να δαπανίσει χρήματα για τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας του λαού, αλλά για να θωρακίσει την καπιταλιστική λειτουργία και ανάπτυξη, τη δημιουργία του φιλικού περιβάλλοντος στους επενδυτές, στους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό εξάλλου δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα, που είναι αναγκαίο, όπως είπε, για την προσέλκυση επενδύσεων, που διατηρεί και ενισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, με ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δράσης, ιδιώνυμο αδίκημα υπερηφρούρησης απεργίας, με διώξεις όσων αγωνίζονται. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται με άθλιο τρόπο την έξαρση της πανδημίας, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιάσει στον ύπνο τους εργαζόμενους. Είναι όμως βαθιά γελασμένοι. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου θα έχουν την τύχη των προηγούμενων από αυτούς που προσπάθησαν να βάλουν στο γύψο τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της εργατικής τάξης και τελικά έμειναν στην ιστορία ως πολιτικές γελιογραφίες. Η ιστορία του ταξικού κινήματος διδάσκει ότι ποτέ και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την ταξική πάλη.
Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, τα θύματα αυτής της βάρβαρης πολιτικής που οδηγεί στη φτώχεια και τη δυστυχία, στην αρρώστια και στο θάνατο, πρέπει τώρα να ξεσηκωθούν πριν να είναι αργά. Απάντηση σε αυτή τη βαρβαρότητα δεν μπορεί να είναι τίποτε λιγότερο από την οργανωμένη πάλι για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Ήδη, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα βρίσκονται σε θέση μάχης και απεργιακής ετοιμότητας μπροστά στη νέα κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης κυβέρνησης εργοδοσίας μέχρι το νέο νομοσχέδιο των βάρβαρων ανατροπών που παρουσίασε χθες στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Υπουργός Εργασίας. Με οργάνωση της πάλης, με απεργιακή κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν άμεσα να προσληφθούν μαζικά υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, στις μονάδες πρόνοιας, να ανοίξουν όλες οι μονάδες υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, να ανοίξουν νέα κρεβάτια στις δημόσιες ΜΕΘ. 3.500 αντιστοιχούν στη χώρα μας με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και έχουμε 970. Να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδείξεις και καθολικός εμβολιασμός κατά της εποχικής γρήπης, να επιταχθούν εργαστήρια, κρεβάτια, απλά και μεθ του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της υγείας και να ενταχθούν στον κρατικό σχεδιασμό χωρίς καμιά αποζημία στους επιχειρηματίες. Πρόσληψη εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητα στα σχολεία με 15 παιδιά στην τάξη. Πύκνωση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς τις ώρες αιχμής με πρόσληψη εργαζομένων και εξασφάλιση του απαραίτητου στόλου οχημάτων με επισκευές παλιών και αγορά νέων. Επίταξη των ΚΤΕΛ. Να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όλες οι ενεργατικές ρυθμίσεις. Να εξασφαλιστεί αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους πληττόμενους εργαζόμενους, όπως τον τουρισμό, πολιτισμό, μεταφορές. Να καταργηθεί ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Να διασφαλιστεί και να διευρυνθούν οι συνεργασίες και οι κοινωνικές ελευθερίες ενάντια στην επιχειρημένη κατάργηση, ενάντια στην κρατική και εργοδοτική καταστολή και την τρομοκρατία. Σε ό,τι μας αφορά, θα αποδοστατήσουμε στον αγώνα για τα μέτρα προστασίας της ζωής, αλλά και των ίδιων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.